την ώρα που η Ελλάδα μετρά ακόμη πληγέ από τι πλημμύρε στη Θεσσαλία, ο δημοσιογράφο του Σκάι Δημήτρη Οικονόμου έκανε μια αισχρή δήλωση για τι εκλογέ του ΣΥΡΙΖΑ, τονίζοντα Ψοφίμιο ΣΥΡΙΖΑ, σαν τα ψοφίμια στον κάμπο τη Θεσσαλία. Ο Δημήτρη Οικονόμου φαίνεται ότι στεναχωρήθηκε εξαιρετικά για λόγου που εκείνο ξέρει με τη μεγάλη συμμετοχή των πολιτών στι εκλογέ του ΣΥΡΙΖΑ για την ανάδειξη νέου Προέδρου στεναχωρήθηκε τόσο πολύ που προσπαθούσε αγωνιωδώς να υποτιμήσει τη μεγάλη συμμετοχή των πολιτών στις εσωκοματικές κάλπες, προκειμένου να μην συνδεθεί έκρηξη συμμετοχής με την επιθυμία του κόσμου για ισχυρή αντιπολίτευση και την οργή που έχει προκαλέσει η νέα τετραετία Μητσοτάκη. Έτσι στη θέση ότι το μήνυμα των πολιτών ήταν ότι θέλουν μια ισχυρή αξιωματική αντιπολίτευση, ο Δημήτρης Οικονόμου βγήκε από τα ρούχα του και με εξαιρετικά προσεγμένη επιλογή λέξεων είπε το αδιανόητο. Όχι, στέλνουν μήνυμα ανασύνταξη του κόμματό του, το οποίο ήταν ψοφίμι. Ήταν σαν τα ψοφίμια στον κάμπο τη Θεσσαλίας. Αυτό είναι το ψοφίμι που επέπλεε και κάποιος το τράβηξε στη ζωή, ο οποίος είναι ο Κασελάκης.